μία διαφορετική μέρα σήμερα τηλεοπτική. Η απόλυτη ησυχία. Πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα. Νέκρα παντού. Μόνο ενημερωτικές εκπομπές, έτσι. Infotainment είχε πραγματάκια, δηλαδή καλά ήταν το Love It, δηλαδή, και έχουμε και, έχουμε και ένα θεματάκι από το Love It που μου άρεσε πάρα πολύ με τους celebrities που βγάζουν καλοκαιράκι, τι κάνουν κτλ. Να πω την αλήθεια μου. Ναι. Δεν άντεξα ούτε 5 λεπτά. Δεν μπορεί να, να ακούσει να μιλάει. Γιατί δεν λέει κάτι. Ναι, σου δίνει κάποια είδηση. Λέει πολλά, χωρίς ουσία. Ναι, δεν σου δίνει κάποια είδηση. Δηλαδή, ακούς, αλλά δεν μαθαίνεις κάτι. Είναι αυτό που ξέρεις. Δηλαδή, η Face Κορδά που λέτε γι' αυτό και είναι καλή και είναι έτσι. Ή κάποια συμπεράσματα τα οποία. Και καταλαβαίνω ότι περνάει. Τα γνωρίζουμε όλοι κάποια συμπεράσματα από αυτά που λέει. Δηλαδή, δεν σου δίνει καμία είδηση. Ξέρεις τι γίνεται. Η Μαλέσκου δεν έχει έναν άνθρωπο να την καθοδηγήσει. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Παράδειγμα, αν πάει στο Σταρ που λένε εκεί θα πάει Χατζίδη με. Βγήκε ότι λένε. Λένε ότι υπάρχει περίπτωση το Σταρ να καταλήξει σε Χατζίδου και Τεοκλή. Άκουσε με. Το Σταρ το ενδιαφέρει πάρα πολύ να παίζουν 100.000 ονόματα για να. Να βγει ηρωικά το άτομο το οποίο θα πάει εκεί. Δηλαδή, α πούμε, Μαλέσκου. Παράδειγμα είναι γιατί η Τζορτζέλα επιμένει για τη Μαλέσκου. Επιμένει ότι έχει κλείσει η Μαλέσκου, γιατί, ναι. Η Τζορτζέλα επιμένει γιατί έχει την επικοινωνία. Πάντως η ίδια η Μαλέσκου λέει ότι έχει κανονίσει, ότι έχει κλείσει. Ναι, κοιτάξτε, είναι κλεισμένα. Δηλαδή είναι και με στην τρελή χαρά, ναι. Δεν τη βλέπω να μείνει εκτός. Ναι, όχι, εκτός δεν θα μείνει. Και μάλλον προς Σταρ. Εάν λοιπόν το Σταρ έχει κάνει αυτό το μοιραίο λάθος. Γιατί πρέπει να περιμελεί τον λάθο. Φαντάζομαι ότι διαπαθεί σήμερα αυτό θα παθαίνει στο Σάββατο. Εσύ τι θες καθοδηγούμενη από το Λιάγκα. Εγώ τι θέλω δεύτερη. Δεύτερη. Να μάθει τι συμβαίνει πρώτη. Δηλαδή, τη δώσαν την πρωτιά και δεν έκανε καμία κίνηση να διορθώσει τίποτα. Δεν έχει διορθώσει από τον εαυτό τη τίποτα. Δηλαδή, εξέλιξη μηδέν. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε το ότι μιλάει, βγάζει κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή, αυτά που σου λέει δεν έχουν ουσία. Απλά σου ερωποιεί κάποιες καταστάσεις και λες κάθε σε 5 λεπτά. Δηλαδή, ακούω 5 λεπτά, λέω τώρα τι είπε. Εγώ παιδί μου, επειδή δεν είδα την εκπομπή. Τι είδηση, ας πούμε, έδωσε. Αποσπάσματα εγώ. Αποσπάσματα έβαλα να δω εγώ. Mm-hmm. Πραγματικά εκεί με τη Face Κορδά γέλαγα. Ήταν κωμωδία. Ήταν κωμωδία. Και θα σας πω το εξής, ότι αυτή η κοπέλα δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει ο ανάλογος καθοδηγητής. Mm-hmm. Εάν λοιπόν έβγαινε στο Λιάγκα, ο Λιάγκας μόλις έκανε το λάθος στην πατατιά θα τη μάζευε. Στον αέρα θα τη μάζευε. Θα τη λέει: όπα, εδώ πέσουμε με τα νούμερα, δεν έχει. Εδώ δεν είναι Sky. Το 4% του βολεύει. Εδώ δεν μας βολεύει το 4%. Ναι, εδώ θα πας καλά. Ναι. Και επειδή η ενότητα είναι συγκεκριμένο που θα πάρει, δηλαδή γυναικεία θέματα κτλ., αστρολογία και τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν και ήταν εύκολο. Βέβαια να σα πούμε ότι το φαβορί εντέλει είναι η Ραμανή, η δικιά μου. Για Λιάγκα. Για Λιάγκα, ναι. Mm. Λένε ότι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή, γιατί που μιλάμε ότι είναι το φαβορί. Ότι... Και λέω δικιά μου για την υπάρχουν κάποιες ενστάσεις στο ότι η μόνη που είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή, εάν η Μαλέσκου κλείσει Σταρ, είναι η Καραβάτου. Δεν μπορεί η Καραβάτου να πάει με ανάξια. Δεύτερη, ναι, θα πω να βάλει τα χρυσίνα και δεν κάνει. Ναι. Δηλαδή, μην κάνουμε επανάληψη. Βρε, ναι, εντάξει, ναι. Άλλο σου λέω από τα ονόματα που έχει πει, επειδή η Αραβανή έχει να εμφανιστεί πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Με ένα δεύτερο ρόλο. Καταρχήν ο Αντένα έβγαλε σήμερα ανακοίνωση ότι ο Λιάγκας. Καλά, μένει, οκ. Okay. Όχι, μένει. Mm. Όχι, μένει. Συνεχίζει το πρωινό. Ναι. Όχι, μένει. Το μένει έχει τελειώσει. Το ξέρουμε βέβαια. Το ξέραμε ότι έμενε γιατί είχε υπογράψει το συμβολίο του πριν από ένα μήνα. Δεν πήγαινε ούτως ή άλλως το πρωινό. Όχι, θα άλλο θέλω να σου πω. Ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού το πρωί. Mm-hmm. Με τον λόγο, τον αυστηρό που έχει κτλ. Και το να κάποιε στιγμέ που ήταν διακραία κτλ. Αυτό ήταν το υπονοούμενο την ανακοίνωση. Λοιπόν, οπότε ο Λιάγκας είναι ο πρωταγωνιστής. Η συμπροταγωνίστρια θα έχει μικρότερο ρόλο. Η Καραβάτου δεν μπορεί, δηλαδή είναι καμένο χαρτί από την αρχή. Ακούγεται και να ακουστεί. Το ίδιο κάνει και ο Αντένα. Οι δημόσιες σχέσεις, άκουσε, υπάρχει ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων σε κάθε κανάλι. Το οποίο πρέπει να δουλέψει. Εντάξει, πρέπει να δουλέψει. Και για να δουλέψει πρέπει να κάνει πράγματα τέτοια. Δηλαδή να ακούγεται ότι πρέπει να είναι η ζώνη, το κίνο, ότι ο οργασμός και αυτά και τα λοιπά. Βάλε να έχει εκεί πέρα. Εγώ δεν θυμάμαι μια χρονιά εγώ που με είχαν απολύσει 30 φορές να πούμε και άλλες 40 φορές με είχαν προσλάβει. Σοβαρά. Ναι, με. Για να ξέρω, εγώ είχα απογράψει και είχα φύγει. Και λέω τι έγινε, μου λέει εγώ γεγραμμένο. Θα μείνουμε στην απέξοδο με υπογραφή. Mm-hmm. Κατάλαβε. Τη μετά και εσύ που είσαι μέσα στο παιχνίδι, κατάλαβε.
την πατάσαι, δηλαδή, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι, γιατί και κάποιοι συμπέρνουν τηλέφωνο στο κανάλι και λέω, ρε παιδιά, είμαι εδώ στην παραλία και διαβάζω εφημερίδες, στην Εσπρέσο, θυμάμαι είχα πάρει και με έχουν λέει, απολύσει 20 φορές αυτοί. Τι έγινε, είμαι απολυμμένος. Όχι παιδί μου λέει, μην δίνει σημασία εσύ, λέει, 17 του μήνα κοιτάς πίσω. Να σε ρωτήσω, το ο Sky φέτος βγήκε πάνω από το Star. Όχι. Κάτω, ναι, 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 πάνω από το Star, πάνω από το Star. Οπότε, μια ερώτηση. Εάν όντως έχει υπογράψει η Μαλέσκου στο Star, όταν στο Νεανικό κάνει 4-5% στο Sky, στο Star πόσο θα κάνει? 1,5. Για τι άλλο να περιμένουμε, 1,5. Αλλά και αυτό είναι η Χατζήτη και τον Εωκλή. Ετεοκλή. Ετεοκλή, πώς λέγεται. Εντάξει, είναι κουλό. Γιατί δεν, δεν τα πήγαιναν και άσχημα. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι τι που είχαν καταδύσει η Δευτερά της, να πούμε λόγω της. Εντάξει, αυτό ήταν λόγω του Γκουνταρέκου, ρε, του ναι, ισοπαίδωνε. Όταν δεν τα βγάζει πέρα με ένα ισχυρό όνομα απέναντί σου, τι να κάνει τώρα, δε, μην το συζητάμε. Εάν θέλουν να κάνουν μια κίνηση σωστή στο Σταρ αυτή τη στιγμή, η πιο σωστή επιλογή είναι η Βαλαβάνη για μένα. Α, η πιο σωστή βασάλο... επιλογή είναι η Βαλαβάνη. Κάτσε με βασάλο πάνελ. Με βασίλειο πάνω, ναι. Αλλά βαλαμβάνει αρχηγόπλο μόνη της, όχι ο να σηκώνεται να το παίζει μάγκα ο Βαλαβάνης. Όλο ο... παίζει ότι το Σταρ θέλει ζευγάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στο τέλος θα καταλήξει μαλάσκο. Θα λήξει αυτή η ιστορία, θα λήξει αυτή η ιστορία. Όπως και ο Σνίκ που είπε ότι θα λήξει η ιστορία με το... Με ποιο? Με την τραπ. Ο Σνίκ, όχι ο Σνίκ, ότι... ο Σιμπόι. Ο Σιμπόι, συγγνώμη, ναι. Προσπαθούσα να καταλάβουμε. Ναι, ναι, ο Σιμπόι, ναι, που έκανε τη δήλωσή του. Ο οποίος ήρθε πίσω και μάλιστα ήρθε πολύ προσγειωμένος και καθόλου τρελαμένος. Εμένα δεν μου φάνηκε κάτι τέτοιο. Έτσι σου φάνηκε εσένα. Συγγνώμη, με αυτά που έλεγε πριν, με αυτά που τώρα έχουν καμία σχέση. Ναι, αλλά ήταν λίγο στον κόσμο του. Άσε, άκουσε. Έχεις βγάλει ένα βιντεάκι στο... ένα σόρτς, έχεις βγάλει στο YouTube. Που είμαστε από άλλο πλανήτη. Ναι, ναι. Τώρα αφού είμαστε από άλλο πλανήτη, μπορούμε να γίνουμε γη ή δεν γίνουμε. Ναι, σωστά. Έτσι και αυτός, από άλλο πλανήτη. Είναι από άλλο πλανήτη. Παραμένει στον άλλο πλανήτη. Ναι. Απλά είναι πιο cool η κατάσταση. Το παίζει για Χριστιανός τώρα. Ναι. Έχει βάλει και ο σταυρό μπροστά και τα λοιπά. Νομίζω πάντα ήταν. Ναι, αλλά ξέρεις τι δεν μου αρέσει. Αυτό το συμμορία style. Γύρω-γύρω λαός και τα λοιπά, ας πούμε. Αυτό δεν μου άρεσε. Κοίτα να σου πω, συγκεκριμένως επειδή έπαθε χοντρή ήττα που λέμε όταν έφυγε στην Αλβανία. Εντάξει, επιλογή του ήτανε, ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πίστευε ότι είναι πολύ πιο ισχυρός με το μάμα που είχε βγάλει. Πίστευε ότι είναι πολύ πιο ισχυρός και όμως οι trap... followers μετά δεν τον ακολούθησαν. Η αρχή της trap ήταν αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αρέσει ή δεν αρέσει. Αρέσει ή δεν αρέσει. Είχε κάνει μεγάλη το μάμα είναι αυτό που τους απογείωσε όλους. Έτσι. Πρωτοτριετία και μετά βγήκαν όλοι οι υπόλοιποι να το παίξουν πρώτη μόλι στο καβούρι. Έφυγε αυτό και βγήκαν αρχικό που λέει οι άλλοι. Τέλος πάντων. Αλλά ας μην πάμε είχε κάνει τώρα την επαναστάτησή του. Ναι. Ας μην πάμε τώρα στην τράπεζα γιατί δεν είναι πολύ γουστά. Επειδή μιλάγαμε για παρουσιάσεις, τι έπαθε βρε εσύ Χριστίδου. 100.000 τη ζητάει ο Κούγιας. Όποτε έχει να πάθει. Κάτσε, ζητάει κολιάγκα, σκορδά και έχει χτύψει και εσύ η Χριστίδου. Έτσι λένε, ξέρω και εγώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το εμπορικό τώρα κύριε Σιμώνα. Όχι, το εμπορικό. Πήγα να πω κάτι και λέω κάτσε μη φάμε κι εμεί καμία. Ο τρόπος του δολίου που της λέει μάζεψε το μισθό να μαζέψει η κυρία Σύση Χριστίδου το μισθό της άμα της φτάνει να πληρώσει τα 100.000 είναι και λίγο έτσι. Τέλος πάντων το θέμα ξεφύγει. Λίγο προκλητικό. Ξεφύγει το θέμα τώρα ότι μιλάμε για εμπορικό να πάμε στο κανονικό εμπορικό. Α, θες το άλλο το μπικικίνι. Το κανονικό εμπορικό. Α, με προκαλείς. Αλλά συγγνώμη, 6 αναρτήσεις πόσο. 22. Τι 22. Χιλιάρικα. Τι χιλιάρικα. Κοίτα να σου πω. Μέχρι και πριν φύγει στον Αντένα. Τι χιλιάρικα, βρε. Σε ευρώ. 22.000 ευρώ ξανά. 22.000 ευρώ. Κάτσε να σου εξηγήσω, παιδί μου. Περίμενε να σου εξηγήσω. Αχ, τι τραβάω. Μην με κάνεις και με λένε γουντάρενα. Με κάνεις κακιά. Τι τραβάω και δεν μαρτυράω. Άκου εδώ, 6 αναρτήσεις 22.000. Μέχρι και πριν φύγει από τον Αντένα. Σταματάει πολλές εταιρείες. Και πριν μαλάκες είναι. Μέχρι και πριν φύγει από τον Αντένα η Φέση Κορδά, ζήταγε για 6 αναρτήσεις στο Instagram 22.000 ευρώ. Περίπου μάλιστα βγήκε ότι κάθε ανάρτηση ήταν 3.600. Να βάλει μία φωτογραφία, προφανώς να δοκιμάσει το ρούχο, να διαφημίσει το προϊόν, να κάνει. Έχει κάποια giveaway που κάνουν, τέλος πάντων όλα αυτά που παρουσιάζουν. Είναι με νεγάκι style, top. Παρουσιάστε. Βέβαια, για να πληρώσει 22.000. Πόσο μαλάκες είναι αυτοί. 22.000. Συγγνώμη για το μαλάκες. Αλλά συγγνώμη, να είσαι μια μεγάλη εταιρεία και να πας να ποντάρεις, ας πούμε, πάνω στην Face Κορδά με 22.000 για 6 αναρτήσεις,
Δηλαδή αυτός που το έχει επιλέξει να το κάνει αυτό πρέπει να είναι πολύ βλακέντιος. Το δωρείο να τα ζητάει κάτι σημαίνει. Έλα μωρέ τώρα, τι σημαίνει μωρέ τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως δηλαδή. Έλεος πια, δηλαδή μην τρελαθώ τελείως. Αμέσως. Γιατί η Μενεγάκη είναι πιο έξυπνη που το κάνει αυτό. Η Μενεγάκη είναι μια άλλη ιστορία και δεν παίρνει λεφτά συνολικά, δεν παίρνει για την ανάρτηση. Έχει αναρτήσει 22.000. Έλα τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως, ας πούμε. Συγγνώμη, τώρα, και η. Με αυτό που μου κάνει. Η Τούνη πόσα έπαιρνε, 5 έπαιρνε. Α, εδώ θα δω τη φωτογραφία του. Πού βρέθηκε καλά η Βανδύ, με δεν την Κρυσταλλία. Όχι, η Βανδύ, αλλά εδώ βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Είναι ναι, η φωτογραφία που ανέβασε η Κρυσταλλία με τη Βανδύ που ήταν λίγο. Να βγω εγώ ωραία, οι φίλοι μου όχι. Κάπως έτσι. Εδώ είναι bear the way, εσύ. Είναι. Αν είναι δυνατόν όμως, δηλαδή όχι πρόσεξε τώρα, ας πούμε, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, τελείως ωραία η άλλη και η άλλη είναι να πούμε, αφού, αυτό δεν ανεβαίνει πάνω. Το πάμε και χθες, ρε παιδάκι μου, δεν ανεβαίνει αυτό. Αλλά, κυρίες και κύριοι, αλλά. Αλλά. Το βίντεο viral που εντός εισαγωγικών υποτίθεται ότι ξεφτύλισε το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι η κοπέλα που βγάζει μια φωτογραφία με τον Δήμαρχο και μετά, μόλις βγάζουν τη φωτογραφία και χαμογελάει, γυρίζει και του λέει ότι είσαι ο πιο αποτυχημένος Δήμαρχος που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα, νομίζω είπε. Ακούστε με, κυρίες και κύριοι. Η ανέδεια, η αθάβεια και το ότι πρέπει ζώνη για κατά να κάνω κάτι για να γίνω viral στο ίντερνετ, μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτό το κοριτσάκι, το οποίο ας πούμε ήταν η τιμή της που βρέθηκε με τον Δήμαρχο να βγάλει μια φωτογραφία, ο οποίος χαμογελαστός και ευδιάθετος έκατσε δίπλα να βγάλει τη φωτογραφία, γύρισε λοιπόν αυτή τη μαλακία για να το παίξει έξυπνη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μια απλή ερώτηση. Ξέρεις το Δήμο που μένουμε που έχει δικαιώματα η περιφέρεια και που έχει ο Δήμος? Πόσοι ξέρουμε? Λοιπόν, επίσης, ξέρουμε κανένα Δήμο που να μην έχει προβλήματα? Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θέλω να απαντήσεις αυτό που σου λέω. Ξέρεις κανένα Δήμο να μην έχει προβλήματα? Όχι, δεν ξέρω. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, χρήμα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει. Εάν κάποιος θέλει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά η πόλη του, είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ανεξάρτητα κόμματος, ιστορία κτλ. Εδώ δεν υπάρχει κόμμα. Παράδειγμα, εγώ ας πούμε, μισώ αφάνταστα τον Ιωακιμίδη της Νίκαιας. Για ποιο λόγο, κόλλημα τώρα, ενός νικαιώτη. Γιατί αυτός πρόκειται το Ρέντι, έχει γίνει, ξέρεις, με το Καλλικράτη, έχει γίνει η Ένωση των Δήμων και είναι Νίκαια Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Έχει πάρει λοιπόν τα πάντα από την Νίκαια και τα έχει πάει στο Ρέντι. Και εμένα αυτό μου τη σπάει. Ναι, λοιπόν, αλλά περίμενε, έχεις ένα επιχείρημα. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Εάν το συναντήσω και κάτσουμε λοιπόν και βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί ή ένα βίντεο τραβήξουμε, δεν θα τολμήσω να του πω αυτά τα πράγματα που έχω να του πω. Όμως θα του χτύπω κάτι πλάι, του λέω, ξέρεις κάτι, θέλω να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ναι, ναι. Θα μου πει τι. Έχω αυτό το θέμα. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή εσύ προέρχεσαι από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι? Θα μου πει ο άνθρωπος, ξέρεις κάτι, εκεί πέρα είχα το οικήματά του, γιατί υπάρχει μια ιδεολογία, είχα τα οικήματα έτοιμα και αυτό σου είπα. Αυτό σου εξήγησε λοιπόν. Και εγώ. Αν είχε κάποιο παράπονο η συγκεκριμένη κοπέλα, ας έλεγε τι ακριβώς ποιο είναι το παράπονό της. Ή να έδειχνε κάτι, ή να έβγαζε ένα βιντεάκι μόνη της, να έλεγε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα εδώ, βλέπω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Το να πει στον άλλον αποτυχημένο, γιατί μπορεί να έχει κάποιου προσωπικού λόγου. Μπορεί να είσαι από το αντίπαλο κόμμα. Μπορεί να είσαι από αντίπαλη παράταξη. Μπορεί να είσαι από. Να έχει κάποιο. Αυτό που είπε εσύ, να θε να γίνει viral. Όμως, το να ξεφτιλίζεσαι, γιατί τον. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξεφτιλίστηκε. Ναι. Μπορεί τώρα να τη λένε πω την είπε στο Δήμαρχο και καλά έκανε και μπράβο τη και wow. Όμως, στην πραγματικότητα ξεφτιλίστηκε. Αυτό το πράγμα που έγινε, Έλενα, είναι απαράδεκτο. Εγώ δεν ξέρω το πετσόκομα που λένε και ιστορίες για αγρίους. Ναι, εγώ θα σου πω το πιο απλό πράγμα. Εγώ Θεσσαλονίκη έχω πάω αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω τα πράγματα της Θεσσαλονίκης. Εγώ όμως είδα την πλατεία να γεμίζει με κόσμο και να γίνεται κινήσεις από το Δήμο. Εγώ βλέπω και διαβάζω τουλάχιστον γύρω-γύρω στα διάφορα site ότι στο Δήμο της Θεσσαλονίκης υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το μετρό, με το ένα, με το άλλο κτλ. Κτλ. Αλλά όμως γίνονται προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει ακριβώς την ισορροπία μεταξύ περιφέρειας και Δήμου. Κανένας δεν την ξέρει. Δηλαδή, παράδειγμα, κάποιοι δρόμοι είναι του Δήμου, κάποιοι δρόμοι είναι της περιφέρειας. Παράδειγμα σου λέω. Έτσι.
και πόσα άλλα δεν γνωρίζουμε εμείς. Το θέμα είναι όμως το εξής. Αυτό το κοριτσάκι τώρα, τι νομίζει ότι έκανε, ότι τώρα θα το βάλει στη θέση του και θα πάει να φτιάξει τα πράγματα. Λεφτά έχει ο Δήμος. Σε λίγο μπορεί να μείνουν απλήρωτοι και οι δημοτικοί πάλι. Λεφτά έχει. Ξέρει τα προβλήματα του Δήμου. Έχει σχέση με το Δήμο. Είναι εύκολο να πάω να βρίσω κι εγώ οποιοδήποτε. Να πάω εγώ στον Ιωακιμίδη στην Ίκαια και το αρχίσω κι εγώ τα παλαβάνω. Και πέρα λέω κι εγώ τη Κυπέρ και Χρυσοπαναγίδη θα το ρίξουμε. Που λέει ο λόγος. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε τι λέμε και γιατί το λέμε. Και όχι ενώπιον όλου του κόσμου με βιντεάκι για να το ανεβάσουμε στο YouTube, να πούμε, ή στο Instagram και να το πέσουμε πρώτη μούρη στο καβούρι. Αυτό το κοριτσάκι τώρα τι ιδέα να έχει από Θεσσαλονίκη. Επειδή ζει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι αρκετό και να ξέρει. Πήγε ποτέ σε ένα δημοτικό συμβούλιο να ακούσει τι λένε μέσα. Ή ακούει από τον μπαμπά της κάποια πράγματα. Και αν είναι επηρεασμένη κομματικά, γιατί και αυτά τα κομματικά, ας πούμε, στο Δήμο είναι μαλακία. Ένας Δήμος, να πούμε, ξαφνικά είναι η μικρή Βουλή, ας πούμε. Και πάει τώρα, βλέπω εδώ πέρα έναν άνθρωπο πίσω. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, ούτε ξέρω ποιο κόμμα είναι, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά βλέπω έναν ευαίσθητο πλάσμα να λέει μια χοντρομαλακία για να βγαίνει να πούμε και να την παίζουν παντού. Και να γράφουν από κάτω, μπράβο, καλά του τάπες. Όρτσα. Στο Βορρά. Μα είναι δυνατόν, μωρέ, τώρα. Είναι δυνατόν. Τι να πω, δεν υπάρχει σεβασμός. Να καθόμαστε τώρα να πούμε. Εντάξει, είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Παπαργές τώρα να πούμε το κοριτσάκι αυτό και να λέει, φτιάξανε το βιντεάκι το άλλο να πούμε χιουμοριστικό. Αυτή η δουλειά του είναι των ανθρώπων να κάνουν χιουμοριστικά βίντεο. Βρήκανε εκεί πέρα αυτό το βίντεο εκεί πέρα, το πετσοκόψανε. Και το φτιάξανε να πούμε ανάλογα. Καλά κάνανε. Είναι κωμικό το βίντεο. Αλλά αυτό το κοριτσάκι είναι ικανοποιημένο αυτή τη στιγμή με αυτό που έκανε. Είναι εντάξει. Ποιο έτοιμο να του πει η Δήμαρχε, ωραία φωτογραφία που κάνει. Να σου πω και κάτι. Όχι, να σου πω και κάτι. Έτσι και έτσι μου συμβαίνει. Και να ξέρει να πάρει ο Δήμαρχος. Και ρωτάω εγώ, ξέρετε κανένα Δήμο να έχει λεφτά. Θα μου πούν τώρα τα δημοτικά τέλη που παίρνουν και τα λοιπά. Ναι, αλλά παίρνουν 100 και παίρνουν και επιχορήγηση από την περιφέρεια. Δεν ξέρω από την παίρνουν την επιχορήγηση, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα δημοτικά. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ θεωρώ. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα του Δήμου τι γίνεται στο Δήμο τη Θεσσαλονίκη. Όχι, μα να σου πω κάτι. Ό,τι πρόβλημα και να έχει, εάν το ρωτήσει, υπάρχει μια δικαιολογία. Θα σου πει, δεν έχω λεφτά. Δεν μου δίνει η περιφέρεια, Θεωρεί, δεν μου δίνει εκείνος. Υπάρχει μια ιεραρχία, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Εάν δεν σεβόμαστε τίποτα σε αυτή τη χώρα, μετά θα έχουμε αναρχία. Ο ένας θα βρίζει τον άλλον, θα πηγαίνουμε στον Πρωθυπουργό, θα πηγαίνουμε στον έναν, στον άλλον, θα βρίζουμε τους πάντες. Ή πάνω θα πάνε κάτω, ή κάτω θα πάνε πάνω και θα γίνει ένα κουλουβάχαρο. Όταν φτάνουμε, λοιπόν, όταν φτάνουμε να πηγαίνουμε στον πρώτο δημότη της πόλης μας, να τον πλακώμε σαν πινελίκια και να τον ξεφτιλίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι προς τιμή μας αυτό. Mm-hmm. Ούτε υποτιμάει το Δήμαρχο αυτή τη στιγμή αυτή η κίνηση. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ο άνθρωπος ούτε σε ποιο κόμμα είναι, ούτε τι που ανήκει. Και δεν με αφορά. Οποιοδήποτε Δήμαρχο, σας είπα και το δικό μου Δήμαρχο της Νίκαιας, άμα το βρω μπροστά μου, ας πούμε, κτλ., θα ήθελα να του πω πέντε φωνήεντα και να σύμφωνο. Αλλά όμως πριβέ να του τα πω, γιατί αυτός θα μου δώσει και μια απάντηση. Και αν εγώ πάω να παίξω και ξυπνάκια, όπως το κοριτσάκι, και είναι αυτή την απάντησή του, και τσελιά το κοριτσάκι μου, και είναι το πρόβλημά σου να πούμε. Φέρε τα λεφτά του μπαμπάκα σου να πληρώσουμε. Τι θα έλεγε να πούμε. Θες την πόλη σου καλή, ωραία, μπράβο. Πούλα την περιουσία σου και φέρε εδώ πέρα, τα βάλουμε κάτω να τη φτιάξουμε μαζί. Γιατί εσύ μου ζητάς να πούνε στο δικό μου σπίτι. Γιατί σας είπα, εάν κάποιος θέλει η πόλη να είναι σωστά, είναι ο Δήμαρχος. Ο κάθε Δήμαρχος. Όσο κακός Δήμαρχος και να είναι. Λοιπόν, τα βρήκαμε τώρα εκεί πέρα και για το κοριτσάκι τώρα αυτό εδώ, πρώτη βήμα στο. Άντε μια χρυσόνα τώρα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάρε τη φωτογραφία τώρα εσύ να την έχεις εδώ. Ναι. Η αφιερωμένη μου την έχεις σήμερα εδώ πέρα. Ναι. Είναι η φωτογραφία μάλιστα. Καλή αυτή. Νομίζω ότι η Βανδύ θα θέλει να την εξαφανίσει. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Δεν είναι καλό πλάνο, είναι πολύ πιο όμορφη η Βανδύ. Έτσι. Έφυγα το Δήμαρχο, πήγα από την ώρα. Την αδική η συγκεκριμένη φωτογραφία. Κυρίες και κύριοι, όμως τώρα θα πάω σε άλλη φωτογραφία. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ. Άκουσα ένα. Πριν να πάμε σε ρεπορτάζ. Γιατί η αγνή παρέα είναι παντού. Είναι το Σάββατο παντού. Που μας πέρασε είχαμε αυτό. Αλλά θα σας πω, πριν να αφήσω την Έλενα να μιλήσει, θα σας πω ότι μία φωτογραφία χίλιες λέξεις. Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις. Αυτό λέω μόνο. Και προχωράμε. Λοιπόν, η αγνή παρέα έτυχε να βρίσκεται στο διπλανό τραπέζι, όπου καθόταν αντουρνά
ο κύριος εδώ πέρα. Γιατί η παρέα μας έπινε, τι είναι αυτό, μπύρα, τι είναι αυτό. Όχι, σαμποτό είναι, κρασί, ξέρω. Ποτό, θα ρωτήσω. Ξέρω, ναι, ρώτα, θα μας πει. Να μας πει το κρασί, έπινε. Λοιπόν, κάθεται στο διπλανό τραπέζι και τσουπ βλέπει Σοηλέδη, Αντωνά και τον κύριο που κάθεται τον δίπλα τη. Ναι. Όχι, μωρέ, εύσωμο, εντάξει. Εύσωμο είναι, αφού μια πλάτη να πούμε 20 χιλιόμετρα. Γυμνασμένο μπορεί να είναι. Αυτό λέω, εύσωμο είπα, δεν είπα εγώ. Γυμνασμένοι δεν είναι εύσωμοι. Οι εύσωμοι είναι χοντρούλιδε. Εγώ το, για εύσωμο το βλέπω. Που κολλήσαμε τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Όχι, α πούμε δεν είναι γυμνασμένο γιατί είναι στην ευθεία η πλάτη. Έλα που καθόντουσαν και λέω, ναι. Τι έγινε, εδώ έχουμε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια που καθόντουσαν στο τραπέζι η Αντωνία ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Δεν χαμογέλαγε καθόλου. Λέγανε κάποια πράγματα, αλλά δεν φαινόταν, ας πούμε, το ζευγάρι να είναι στα μέλια. Και μετά από λίγο φεύγει ο Σοηλέδης. Και μένουν τα παιδιά μόνα τους, που είναι αυτή η φωτογραφία. Και μένουν τα δύο παιδιά μόνα τους. Είναι μουτρωμένη η Αντωνά και μάλιστα γυρίζει και λέει στο παιδί δίπλα ότι εγώ δεν πρόκειται να χαλάσω το σπίτι μου για ένα... γαμοπαίχνιδο. Γαμοπαίχνιδο. Κυρίες και κύριοι, και μετά από αυτά που ακούσατε, από την αρνή παρέα που ήταν ακριβώς στο διπλανό τραπέζι και με μία φωτογραφία που είναι χίλιες λέξεις, πάμε στο εκατομμύριο τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συμβαίνει, για να καταλάβετε. Η Αντωνά έχει έρθει μπροστά σε αδιέξοδο με αυτά που έκανε, γιατί κάποια στιγμή της χρεώσαν και πράγματα και σίγουρα και ο Σοηλέδης χρέωσε πράγματα, γι' αυτό και μπορεί να φύγει από εκεί, γιατί εφόσον αναφέρει στο γαμοπαίχνιδο, πάει να πει ότι το θέμα συζήτηση ήταν αυτό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι το ζευγάρι. Προφανώς είχαν κάποια διαφωνία. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Δηλαδή είδαμε σήμερα τι ανάτησε κανένα ο τέτοιο. Κάπου ήταν έξω και τρώγανε. Ναι, το δείξα από άπα. Λοιπόν, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν γυρνάει πίσω τίποτα και δεν είναι και λόγο να πάνε να χωρίσουν. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια μου τώρα. Είδα μια φωτογραφία τη Σοφιάνα. Και σοκαρίστηκα. Πολύ ωραία κοπέλα. Εντάξει, είναι ωραία κοπέλα. Ναι. Το λέω τώρα, έτσι δεν είναι τυχαίο που το λέω τώρα το κολλάω μέσα. Λοιπόν, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις να πούμε ότι σε φλερτάριζε μια κοπέλα με τέτοιων κυβικών. Έτσι. Και πόσο δε όταν το ξέρει και η κοπέλα σου. Δεν βάζεις φιτιλιές. Εγώ δεν βάζω φιτιλιές, την αλήθεια λέω. Mm. Λοιπόν, εγώ βλέπω τις εικόνες και μιλάω. Λοιπόν, και μετά από αυτά, κυρίες και κύριοι, που έγιναν το Σάββατο μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Σε μια καφετέρια στην Κύπρο. Ναι, εκεί στη Λιφάδα δηλαδή. Mm-hmm. Πάμε κι εμείς εκεί, να προσέχουμε. Μην τη συναντήσουμε πουθενά. Είδαμε σκηνικά για τον. Θα μας πρόξει, όπως λένε όλοι, μέσπρωξε όλα. Όχι, όχι, να την πετύχουμε, άμα είναι. Εκεί πάμε κι εμείς να πούμε, να την πετύχουμε και να γίνουμε στάρ. Α, τώρα που μιλάμε για τον, θα γίνουμε στάρ. Αύριο θα κάνω τεστ αύριο, θα πάω στο ψιλικατζίδικο, πάω τσικάρα. Πάντως, κοίτα να σου πω, δεν απολαμβάνει όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, το ότι συζητάει όλος ο κόσμος για το συγκεκριμένο ζευγάρι, το ότι επέστρεψε ο σύντροφός της. Ήτανε πάρα πολύ στεναχωρεμένη και μουτρωμένη, πάρα πολύ. Δηλαδή, μην κοιτάς τι βγάζουν στα story, η πραγματικότητα είναι αυτή που είδε η φίλη μας. Έλα, να θες μια αλήθεια. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ κρίσιμο. Mm. Ή θα γίνει ο γάμος σε φθινόπωρο ή θα διαλυθούν όλα. Mm. Δηλαδή φθινόπωρο, πρώτη παρέλαση, mm. Οκτώβριο, 22 Οκτωβρίου, ή θα είναι χωρισμένοι ή θα είναι παντρεμένοι. Και προφανώς, για να πει αυτή την κουβέντα το ότι δεν πρόκειται να χαλάσω το σπίτι μου, κάτι έχουν έχει συμβεί, άκουσε, έχουν λογοφέρει. Χρεώνει ο Σοηλέδης ότι έγινε κακός προεκλογικός αγώνας από τη μεριά της και ότι ήταν η αιτία για να μην βγει πρώτος. Γιατί δεν βλέπει ο Σοηλέδης ότι το πρόβλημα ήταν ο ίδιος προσωπικά. Και με αυτό το κακό που έκανε, που ο Τάλα το πλήρωσε, αυτός δεν το πλήρωσε, πήγε τελικό, και βέβαια με την όλη του συμπεριφορά και με τα παλιά ποσταρίσματα που έχει κάνει με αυτά που έλεγε. Κοίτα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες από κάποια άτομα στον περίγυρό της, το ότι έχουν συζητηθεί, επειδή έμαθα κάποιες λεπτομέρειες για τη Σοφιάνα, έχουν συζητηθεί και έχουν ζητηθεί εξηγήσεις για κάποια συγκεκριμένα περιστατικά που έχει μάθει η Αντωνά. Και προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να τις εξηγήσει ο Σοηλέδης τι σόι φιλική, ας πούμε, σχέση είχε με τη Σοφιάνα και εκεί έχει έρθει μια μικρή ρήξη. Έτσι μας λένε. Τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει. Όχι ρήξη, τέλος πάντων έπρεπε να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Έχει μιλήσει και η Αντωνά με κάποια πρόσωπα που είχαν βγει έξω, όπως και ο Κωνσταντίνος της είχε εξηγήσει κάποια πράγματα. Οπότε συνδυάζει όλες αυτές τις καταστάσεις και φυσικά πιστεύει το σύντροφό της. Αλλά. Πάντως να πούμε την αλήθεια, η φωτογραφία που ήταν δεν είναι θεϊκιά. Δηλαδή, γιατί δεν έβαλες αυτή και μου βάζεις τη Δέσποινα Βανδύ.
Όχι, δεν θέλω να βγάλω αυτή. Δεν θες, εντάξει. Δεν θέλω να βγάλω αυτή. Δεν ξέρω να βγάλω για τιμωρία. Το ξέρω. Αν ασχολείσαι σε μια φωτογραφία. Εάν βάλει Μαντώνα με Σοφία δεν κάνει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Βάζω να βγάλω στι 4 γάμα Παναγία μου. Είχαμε το κορμί δίπλα το δυνατό να πούμε και τώρα. Κάτσε, κορμί έχει ωραίο και η Αντώνα. Εντάξει τώρα, δεν είναι Σοφιάνα. Ναι. Απλά η Σοφιάνα έχει λίγο πιο φυσική ομορφιά. Αυτό δεν είναι παιδιά, ρε, αυτό με τα χείλια. Αυτό το. Το ότι πήγε η Καλομήρα και βάλει χείλια. Τα χείλια, τι, η Καλομήρα. Γιατί είναι κορίτσι. Ακόμα το παίζει παιδάκι. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Τι θα πάω. Είμαστε από άλλο πλανήτη, γι' αυτό τα κάνει αυτά. Κοιτάξτε, θα. Η Βανδύ, άντε πάλι να το κάνει. Θα συνεχίσω να πούμε, αλλά θέλω να σα δείξω τη Βανδύ, κυρίε και κύριοι. Ναι. Δηλαδή να καταλάβετε τι ακριβώ παίζει, δηλαδή εδώ. Η Κρυσταλλία εντωμεταξύ δεν είναι. Αυτή η κοπέλα πάντα αλλάζει εμφανίσει, ούτε την αναγνωρίζω. Μια τα μαλλιά, μια περούκα, μια άλλο βάψιμο. Άλλο για τη Βανδύ δεν μιλά. Τι να πω, είπα, είναι μια φωτογραφία που είναι αδική. Τι να πω, βρε Θοδωρή. Είναι αδική μόνο. Κυρίε και κύριοι. Εδώ. Τι είναι αυτή καλέ, η φωτογραφία. Α, εδώ είναι. Α, σαν τον Αλεξάνδρου μοιάζει αυτός δεξιά. Είναι ο πρώην σύζυγος της Ιλιάνας. Ξέρεις τι σκέφτηκα, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μιλήσω. Τι είναι ο πρώην, στον Αλεξάνδρου μοιάζει. Ναι, καλά. Α, ο πρώην σύζυγος, τα ξαναβρήκανε, ναι. Εδώ είναι τετατέτ περίεργο και τα λένε και... Πάνε για δεύτερο γάμο, τώρα ξαναπαντεύεις τον ίδιο. Δεν ξέρω, εδώ βλέπω να υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Είναι ωραίο παιδί και φαίνεται και προσγειωμένο. Εννοείται προσγειωμένος άνθρωπος. Μόλις ήρθε από την Αμερική, προσγειώθηκε. Τι, είναι δυνατό. Γιατί Αμερική έμενε. Και από εκεί δεν ήταν μαζί αυτοί όλοι. Όχι, βρε, σε νησί ήταν. Σε νησί ήταν, πάλι προσγειώθηκε. Ναι, εντάξει. Με αεροπλάνο. Δεν ξέρει, μπορεί να είναι. Θα είχε κολυμπότητα ή με καράβι. Άσε μα, μόρε, που θα πάει τώρα αυτό. Θα έχει την Ιλιάνα να τον περιμένει και θα πάει τώρα με καράβι. Δεν να σου πω. Πάντω είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι, γιατί όλοι είχαν απορία πώ ταιριάξε ο Σνίκ με την Ιλιάνα. Ήταν με τι διαφορετικέ προσωπικότητε. Εδώ φαίνεται ότι ξαναφούντωσε ο έρωτά του. Εδώ υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο. Στον Αλεξάνδρου μοιάζει αυτό δεξιά. Ο μεσαίο Σνίκ μοιάζει. Αυτός ναι. Ο γεροδεμένος. Ναι, αυτός ο γεροδεμένος είναι μέσα. Είναι... Πρέπει να είναι σουλατζίδικο αυτό το κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο που είναι. Τέλος πάντων. Τα παιδιά πάντως είναι μαζί, είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Η Λιάνα είναι από τις αγαπημένες μου παρουσιάστριες. Περιμένω πως και πως. Κοίτα, διαφορά τώρα φωτογραφίες. Θα μπορούσαμε. Πώς λέγεται, Love Island και στο My Style Rocks. Θα μπορούσαμε να είχαμε ας πούμε και μια φωτογραφία να είναι έτσι η Αντωνία με το Σοϊλέδη. Ενώ βλέπεις μια φωτογραφία. Που είναι η φωτογραφία πριν που είδαμε την Αντωνία στεναχωρεμένη με τον Κυριούλη που λες εσύ το γεροδεμένο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα τέτοιο ενσταντανή με το Σοϊλέδη. Εγώ θα ήθελα να την ενσταντανή να πιάσει μια κάμερα εκανό από την Αγνή Παρέα και να είναι με τη Σοφιάνα. Έλα μου, ρε, σταμάτα. Όλο φοιτητή βάζει σήμερα. Όχι, παιδί μου, είμαι κουτσομπόλη. Τι να κάνω. Δηλαδή, να έχω σόου να μιλάω να πούμε μια ώρα. Δηλαδή, να λέω έσχο! Που την κοπέλα από εκείνο θα ήθελα να μην παίζω λόγο. Κατάλαβε. Όχι, δεν παίζουμε τώρα μετά. Έλα μου, πλάκα κάνω μόνο, σιγά. Εντάξει, πρέπει να το σκέφτηκε. Κοίτα να σου πω, ήμασταν οι πρώτοι. Θα το σκέφτε λίγο. Ήμασταν οι πρώτοι. Ναι. Δεν μπορεί να το σκέφτε λίγο. Ήμασταν οι πρώτοι. Αν ήταν η φωτογραφία που είδα εγώ, θα έλεγα μα. Χάσαμε το είμαστε κορμί, οι πρώτοι πατριώτη. Που είχαμε πει μέγα λάθος του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ που είχε κάνει αυτή την αποκάλυψη. Και όχι ο Κωνσταντίνος και η Ασημίνα και η Ασημίνα και όλοι οι άλλοι. Δεν τα ξεχνάμε τώρα μετά το παίζουν κουκουρούκου. Είπαμε είναι λάθος για ένα ζευγάρι. Όμως επειδή μετά είχαμε όλη αυτή την ιστορία και τις επιθέσεις από τη μία πλευρά και την άλλη και η εξέλιξη ήταν περίεργη. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, εγώ. Άντε πάλι με τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, Θοδωρή μου. Δεν είναι σωστό, Θοδωρή μου. Δεν είναι σωστό με τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω και μέσα στο βίντεο. Δεν μπορώ να μην εκφράσω σωστά. Μου θυμίζει κάτι αυτό που είπαμε σε κάτι περιπτώσει που κοιτά. Να δω ποια είμαι ωραία. Α, αυτή είμαι ωραία. Δεν κοιτά του άλλου που έχουν βγει. Βάζει τη φωτογραφία, λε εντάξει, θα βάλω αυτή την καλή. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Τι έπαθες, παιδί μου, τη Σοφιάνα σκέφτεσαι. Παιδιά, γιατί δεν χωρίσει ο Σοηλέδης, θα χωρίσω εγώ στο τέλος. Δεν τη βλέπω τα δουλειά. Να σου πω κάτι, την αλήθεια, όχι. Άμα έχεις όρεξη, γιατί δεν έχω κουράγια.
Είναι και νέο κορίτσι. Έχει έρθει και το survivor, είναι και γυμνασμένο κορίτσι. Έγα μότο, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άρε Σοφιάνα, έχει κάψει καρδιά η Σοφιάνα. Η Σοφιάνα, ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή παραμιλάει πολλοί κόσμο μαζί τη. Ναι, έχει βάλει γιατί πολλέ φωτογραφίε. Δεν ήθελα να τη βγάλω τη φωτογραφία. Πραγματικά σου πει, δεν ήθελα να τη βγάλω τη φωτογραφία. Αλλά πάντω το κορίτσι αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, στον τελικό και στον ημιτελικό, δεν ξέρω ποια την έφτιαξε και ποια την έβαψε και ποιο έφτιαξε τα μαλλιά. Δεν είδαμε αυτό που βλέπαμε και στις εκπομπές που έγινε, που ήταν μια κούκλα. Ήταν η υπερβολική. Είναι κάποιες κοπέλες που έχουν φυσική ομορφιά, που δεν χρειάζεται όλο αυτό το βάψο, όπως και η Βρυσίδα με τις φούξια σκιές και αυτά. Η υπερβολή. Λοιπόν, η υπερβολή, όταν πηγαίνεις στο άλλο άκρο, και εμάς όταν είσαι νέο κορίτσι, άμα είσαι γκριέτζο. Γκριέτζο. Άμα είσαι γκριέτζο, θες και λίγο φτιαξίδωμα παραπάνω. Άμα είσαι 20-30 χρονών, το υπερβολικό βάψο σε μεγαλώνει. Και πολλές φορές ασχημένει. Στην προκειμένη περίπτωση. Mm. Πρέπει να σου πω ότι η Σοφία δεν ήταν πολύ βαμμένη. Ήταν κανονικά. Όχι, βέβαια, στη φωτογραφία, ναι, στον ημιτελικό και στον τελικό σου είπα. Ποια η Σοφία ήταν βαμμένη. Εντάξει, η Σοφία έκανε το λαχάκι. Τώρα δεν είχε στυλίστρια όπως είχε η Αντωνά. Ναι. Εδώ όμως θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Είχε πάει η αγαπημένη μου η Μιριέλα Κουρεντή στην. Η Μιριέλα, ναι, πήγε στη Μαριπόζα. Τώρα αυτό έγινε πριν μία μισή εβδομάδα. Ναι, εντάξει, αλλά όμως έγινε η αποκάλυψη ότι ο κάθε παίκτης, λέει, μπορούσε να αποφασίσει πότε θέλει να φύγει, ανάλογα με τις δουλειές του. Και της λέει Μαριπόζα, συγγνώμη. Δηλαδή τα τηλεφωνήματα ήταν στημένο, λέει. Προφανώς λέει, και μετά λέει, δεν ξέρω, έτσι άκουσα. Οπότε, τι μου στέλνετε και παίρνετε τηλέφωνο, βρε παιδιά, αφού σας λέω τσάμπα. Εδώ. Σας είπα, μην παίρνετε τηλεφωνάκια. Στον τελικό βγάλανε μια τρακοσάρα, για πλάκα βγάλανε 300 χιλιαρικά, δηλαδή όλο το κόστος του τελικού το έβγαλαν τα τηλέφωνα. Και ο ημιτελικός μαζί. Αυτό που έκανε μπαμ ήταν τότε με τη. Α, θα την πιάσουμε με τη Ταραμπάμου. 10 χιλιάρικα την εβδομάδα. 10 χιλιάρικα την εβδομάδα και μόλις είδαν δεν ανέβηκαν τα νούμερα, την επόμενη εβδομάδα γεια σας. Δεν φαινόταν στημένο. Καλά τις κάνανε. Καλά τις κάνανε. Το θέμα είναι ποιος ψήφισε και τι ψηφίσανε. Τόσο γρήγορα διώξαν την Ταραμπάμου. Τι να κάνουμε, εγώ το κοινό. Κοινό. Δε. Βρε. Ατιμούλικο. Δεν μπορώ να τον πω τον άνθρωπο. Αυτός που ο ίδιος βγήκε, που είπε το κέρατο από την Ταραμπάγκο. Ναι. Είναι ζευγάρι με Ευδοκία, Θοδωρής. Συνενόματος είναι. Πες το αυτό. Ναι. Τι λες τώρα, ναι. Αμέ, τι έχεις και φωτογραφία. Ναι. Βάλω τη φωτογραφία και να βάλω. Πάμε από ερωτευμένο ζευγάρι σε ερωτευμένο ζευγάρι, έτσι. Ναι, κυρίες και κύριοι. Ναι, βρε παιδιά. Είναι ζευγάρι. Και απορώ τώρα. Ο Ταγκλής από την Τρίπολη τη έδωσε τα 50 χιλιάρικα που τη είχε τάξει, τα μισά λεφτά. Ή επειδή χωρίσανε. Γιατί περίπου ένα χρόνο κάνουν να πάρουν τα λεφτά εδώ, ξέρεις. Δεν έχει πέρασει ένα χρόνο. Όχι, τώρα νομίζω δεν έχει περάσει, ρε παιδιά, ένα χρόνο. Άμα δεν έχει πάρει το έπαθλο, δεν περίμενε η Ευδοκία τα 50.000 θα τη τα δώσει. Συγγνώμη, εγώ θα βάλω τη φωτογραφία εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα. Η Βανδί πάλι, ναι. Ωραίο φόρεμα, ωραίο φορούσε μπουστάκι. Και μετά θα βάλω αυτή εδώ. Πολύ ωραία. Κοίτα, ταιριάζουν. Ναι. Ταιριάζουν, πάρα πολύ. Όλα και όλα. Ναι. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Όλα και όλα, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τρελαμένη η Ευδοκία. Καμία σχέση δεν με τον Ταγκλή ο Θοδωρής. Γιατί καμία σχέση. Ο ένας ήταν φτερός στον άνεμο και εδώ είναι γεροδεμένος μετά του. Δεν βλέπεις το. Καμία σχέση. Δεν τον θυμάσαι το Ταγκλή που σου. Ναι, εντάξει, τι δουλειά έχει τα αυτά. Ένα παιδάκι το. Όχι άλλο, λέω ρε παιδί μου, το γούστο. Πάντως από το πουθενά εμφανίστηκε για αυτή πάλι. Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε, έρωτα. Ναι. Είναι για μασουλερή. Τη βλέπω εγώ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ και το κλειδί. Και το κλειδί του την κρατάει, τα κλειδάκια του. Ο άνθρωπος πάντως. Κοίτα εδώ. Κοίτα ευτυχία τα παιδιά. Να μου πεις ότι η Ευδοκία μοιάζει με την Ταραμπάγκο. Ενώ έχει πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά είναι άλλο στυλ, τελείως διαφορετικό. Εντάξει, αλλά η Ευδοκία έχει τύπο όμως. Ναι. Να σου πω κάτι, ανάμεσα στην Ταραμπάγκο και Ευδοκία θα προτιμούσα την Ευδοκία. Έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Ναι. Όχι το πρόσωπο του μόνο, είναι και το τυπάκι. Ταιριάζουν πάρα πολύ, ναι. Τι μηχανικά λέει αυτή. Χάλε, Ντάβισον. Έτσι, Μιχάλη, λέει μου. Δεν την πρόσεξα καλά. Γιατί να την προσέξει, ξέρει τι είναι. Τι να ξέρω, τι είναι, είμαι εγώ ο Κοπανίδη. Συγγνώμη, αλλά δεν μου μοιάζει αυτή για Χάρλι.
Είναι σε χάλι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δω τώρα και θα σου πω αμέσως. Δηλαδή, θα μας βγει σε μηχανόβιο. Μας τρελάνεις τώρα δηλαδή. Ναι, εντάξει. Καλά, ήμουν μηχανόβιος. Μην δεις που έφαγα το χέρι μου και σταμάτησα. Ναι, αλλά εσύ σε ποιο street έχει Harley είναι. Όχι, δεν είναι Harley αυτή. Αυτό σου λέω, δεν μου μοιάζει η Harley. Παλιά Honda να πούμε, τύπου Harley κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι γερμανική, καμιά μπενμπένα είναι περίεργη. Μπράβο το παιδί όμως, την ξεπέρασε την ταραμπάνα. Ναι, ναι, ωραίο παιδάκι είναι αυτό. Ναι, και εντάξει, καλό παιδί φαινόταν, ήταν πολύ ερωτευμένο. Αλλά όμως η δικιά μας εδώ, η Ευδοκία, όλα τα λεφτά. Τα 50.000 τα πήρε, βρε. Κοίτα, το τίμιο είναι να τη τα δώσει. Ναι, αλλά αυτό σας λέω, μην τάζετε πριν πάρετε το έπαθλο, μην τάζετε γιατί βλέπετε τι μπορεί να συμβεί. Τώρα που τα έχει τάξει όλη την Ελλάδα μπροστά ότι θα πάρει τα 50, πρέπει να τα δώσει. 50 δεν είναι. Τι κλειδιά είναι αυτά. Λιγότερα. Τις έβαλε χειροπέδες. Πού μου λέει τις χειροπέδες. Δεν ξέρω, λέω κλειδιά είδα. Όλοι όμως έβαλε χειροπέδες και την κλείδωσε να μην του φύγει. Τα κλειδιά της μηχανής βρήκε. Αλλά πάντως φύγανε μαζί. Με τη μηχανή μαζί φύγανε παρέα. Δεν θα φύγουν καβάλα, στάλογο. Καβάλα, στάλογο. Μ' άρεσε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα παιδιά. Φύγανε μαζί τα παιδιά. Μπράβο, έβγε. Έβγε! Γιατί βγαίνει εσύ όταν έβγαινε με την κοπέλα, την άφηνε στο μαγαζί και έβγαινε με τη μηχανή μόνο σου. Θα την πάρει μαζί. Παράτα με σκυρά μα και πιάτα. Εσύ. Ναι, τι να κάνω. Σιγά μην κάνω τώρα, να τρέχω. Άσε που μετά έχει μικρόβια και τέτοια πράγματα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι bird away, κατάλαβες. Αυτά λέει να ακούει ο κόσμο. Δεν είμαστε ρεζίλοι. Άλλο, εμείς είμαστε ζευγάρι 500.000 χρόνια, δεν ισχύει σε εμάς. Εμάς είναι κοινό το μικρόβιο. Είναι κοινό. Οι άλλοι δεν έχουν κοινό. Για καλή περιγραφή να μου λείπει τώρα με τα μικρόβια. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Ωραίο ζευγάρι. Η Ευδοκία, ναι, είναι ερωτευμένη η Ευδοκία. Με τον Ταραμπάγκο. Τον πρώην Ταραμπάγκο. Τον πρώην Ταραμπάγκο. Αλλά ταιριάζουν όμως. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραίο ζευγάρι. Πολύ ωραίο. Αλλά το έπαθλο το έχει τάξει ο Τριπολιτσιώτης. Θα το δώσει. Δεν είπε ότι αν είμαστε μαζί σε ευχάριστα θα της το δώσω. Κάτσε μόνο, το έκανε πάρει ήδη. Και του βάλε μαντιλάκι το κούνησε και έφυγε. τι ξέρεις εσύ. Ξέρεις. Μπορεί να είπε ο άνθρωπος να πούμε μέσα στην ευτυχία του μωρό μου, πάρ τα μισά λεφτά. Και με το που τα πήρε αυτή, τα βάλει στην τσέπη, έλεγε. Είπε ένα ωραίο το μεσημέρι. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που κοιμόταν όλη την ώρα και πήρε τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό παιδιά ξύπνησε κάποια στιγμή, παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Και τα μοίραζε κιόλα. Και τα μοίραζε κιόλα. Και θυμάμαι πως έμεινε υποδεχτήκαν στην Τρίπολη εκεί πέρα στο χωριό του. Χαμός είχε γίνει. Είχε πάει και η Δοκία μαζί, είχα στη μέσα λεφτά, ήταν και τα μικρόβια. Παιδι μου, όχι, μωρέ, ήταν ζευγάρι. Ναι, μωρέ, ήταν ζευγάρι, μωρέ. Ταιριάζαν, μωρέ, αυτοί οι δύο. Τι λέει με αυτό που είναι τώρα, έχει καμία σχέση με τον Τροπολιτσιώτη. Α, σε παρακαλώ. Μια χαρά ήταν ο Τριπολιτσιώτης. Εσύ είσαι Αιγυπτιώτησα, δεν είσαι σίγουρα. Δεν έχω εκεί προς τα κύβρα λίγο. Τι έχεις μωρέ, δεν είναι αυτά που μου κορμάζεις όλα. Αιγυπτιώτησα είσαι. Ό,τι μας φέρει. Ναι, ό,τι μας φέρει, δηλαδή μας πιάσαμε. Εντάξει. Και πήγε λοιπόν στην Τροπολιτσά και εμφανιστήκατε εκεί και βγήκαν όλοι έξω με τα ούλια. Είπαμε όλοι όταν είχε πάει εκεί και το κορίτσι, ο Ταγκλής μένει μόνιμα εκεί. Εκεί εντάξει, είναι ένα χωριό, τα Βέρβαινα νομίζω. Τα Βέρβαινα, το οποίο είναι ερημιά, η Ευδοκία έκανε, αν θυμάσαι, πάρτι στο εξωτερικό, rave party, πώς τα λέγανε. Δηλαδή, από τα rave party που γίνεται ο χαμός, θα πάει στην ερημιά στα Βέρβαινα να ζήσει. Πού την πήγε ο άνθρωπος, να με φταίω εγώ τώρα, στα λόγια μου έρχεσαι. Και έρχεται όλη τη μηχανάρα του, έτσι λέω, καμπάνα τα λόγια στον δρόμο μου. Ναι. Μπορεί να μου την Ελευθερίου, δεν θυμάσαι που τσίκι τσίκι μίτσι μίτσι. Τα ξέχασες μωρέ την Άννα Ελευθερίου που ήταν τσίκι τσίκι μίτσι μίτσι. Με το κοιμισμένο. Που το έκρυψε. Με το κοιμισμένο. Ότι είχε σχέση. Εγώ ήρθε ευκαιρία. Αν πρέπει να μπορεί εμείς να βγάλουμε αυτό. Αν και τις έχουν κάνει πρόταση. Ναι, εμείς το έχουμε βγάλει. Τα ξέχασα όλα. Τις κάναν πρόταση λέει από το Love Island, αλλά δεν έχει. Ήταν αρνητική, αλλά δεν έχει. Δεν είναι. Για ένα ζευγάρι να πάει. Ναι, 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 ναι. Είπε όχι, αλλά θα το ξανασκεφτεί. Σε πόσα reality να πει αυτό το κοριτσάκι. Εντάξει. Εντάξει, εγώ μου κουστάω πάντω. Να έχουμε ένα λέμε όχι τίποτα άλλο. Θα βγούμε άλλο γκόμενο μετά. Κάθε φορά βρίσκουμε και ένα γκόμενο αυτήν. Πάει έτσι. Α, ο πρώτο ήταν ο ψυχάκια. Ο ψυχάκια ήταν ο Τριπολιτσιώτη. Τώρα μου τον τρίτο. Να τριτώσει το κακό. Να τριτώσει, σα λέω. Άμα πάει. Θα πάει μόνο έτσι. Οι Δανέζοι λένε αρνήθηκε. Ποιο αρνήθηκε. Οι Δανέζοι. Γιατί δεν είχε πάει η Δανέζοι. Έτσι κάνω πρόταση. Η Δανέζοι είναι τραγουδίστρια. Έτσι κάνω πρόταση. Την ρώτα, αυτό που κάναν τι προτάσει. Η Δανέζοι ξέρει τι κάνει. Δεν κάνει μαλακίες. Λοιπόν, μαλακίες κάνουν άλλοι. Κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πανέτοιμοι να αποχωρήσουμε. Ένα βίντεο ακόμα αποκλειστικά και μόνο στο YouTube
έρχεται στην παρέα, στην αγνή παρέα και θέλουμε από εσάς να επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλουμε να σχολιάζετε τα βίντεό μας. Θέλουμε να μας τη λέτε και εμάς, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς ό,τι λέτε το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δεν είμαστε εμείς εγωιστές. Εμείς δεν είμαστε να πούμε μαλέσκου. Εμείς όταν ακούμε μια κριτική για μας, κοιτάμε, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αν έχει δίκιο, το παίρνουμε, το μαζεύουμε. Εάν δεν έχει δίκιο, τα λέμε. Στη λέμε δηλαδή κι εμείς. Δηλαδή μας λες, λέμε κι εμείς. Α, και τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια μικρό ψευτομπινελίκια κτλ. Θα ήθελα πάρα πολύ τα ψευτομπινελίκια να ξέρετε ότι αναγκαστικά τα σβήνω γιατί για λόγους, ξέρεις, παιδί μου, αισθητικής. Mm. Ναι, αισθητικής. Επίσης, να πω στον Άλεξ τον ΠΑΟΚ, ο Άλεξ ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ, ρε Άλεξ, δεν βαρέθηκε στην ίδια μαλακία να γράφει συνέχεια. Κόψω λίγο. Τι γράφει μόνο. Θες να σου πω τι γράφει. Όχι, για μένα γράφει, όχι, δεν θέλω. Για εσένα γράφει. Όχι, δεν θέλω. Α, ναι. Παλιό Άλεξ, που θα γράψει και αμένα, ντροπή σου. Ναι. Δεν πείσαι ότι βάζει που γυρίζει τη. Ναι. Α, όχι, με καμία σχέση. Άλλο, άλλο γράφει. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Παιδιά, λέει τα χίλια μύρια. Βρίζει, κάνει, δείχνει, φωνάζει. Ένα θα τολμήσω να πω εγώ. Δεν τρέπεσαι, κακιά που έχει τώρα τελευταία. Έχει ξεσαλώσει και έχει γίνει έτσι και έχει γίνει αλλιώ. Δηλαδή, λέει και ο κόσμο, εσύ. Εμένα δεν μου συγχωρούν το παραμικρό. Εσύ δεν ξέρω ο τρόπο που τα λε. Όχι, δεν είναι τρόπο που τα λέω. Όχι, δεν είναι τρόπο που τα λέω. Εμένα απλά ξέρουν ότι εγώ η δουλειά μου είναι να ρίχνω πινελίκιο. Εσύ τι δουλειά είναι να. Ναι, με λένε κακιά. Εδώ λένε, ναι, εσύ με μάζευε τώρα, δεν μαζεύε εσύ. Με λένε κακιά. Καλά κάνουν. Πες και, και έτσι πρέπει να είναι. Παιδιά είναι κακιά και το γουστάρω. Όχι, δεν είμαι. Ναι. Δεν είμαι. Δεν είμαι, με έκανε. Μόλις ξυπνήσεις, άλλαξε πλευρό. Δεν είμαι, εγώ είμαι καλό κορίτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ο Άλεξ το πάω, εσύ, εντάξει, γράψε ότι γουστάρεις. Αλλά όχι τέτοια πράγμα συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια λέξη η οποία, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι και ωραία. Για μένα είναι. Ναι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο, δεν είναι το θέμα. Έλα, ρε Άλεξ, τι σου έκανα. Κάποιο ότι άλλο γουστάρι. Δηλαδή, για να το βγάλω και στον αέρα, δεν είναι αυτό με λέει. Τάνα, όλα τα άλλα δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Λοιπόν, για να το βγάλω στον αέρα, το άλλο αυτό είναι μαλακία που λέει. Ναι, ρε Άλεξ. Λοιπόν, εντάξει, Άλεξ, είσαι και παγωγή, είμαι Ολυμπιακό να πούμε και έχουν και προβλήματα. Όχι, ρε Άλεξ, γιατί δεν με λυπάσαι. Τι λέει, ρε παιδί μου. Τώρα μην αγκάσει να το πω στον αέρα, δεν κάνει. Μην το πει, μην το πει. Τώρα άμα θέλει να το πω, γιατί να αγκάσει να μου κοκκινήσει. Και το γράφει κάθε φορά. Κάθε φορά την ίδια λέξη γράφει. Μήπω με γράφει άρα. Όχι, παιδί μου. Άμα τώρα αυτό δεν το είχα βάλει κιόλα. Όχι, μη μου κόβει και του θαυμαστέ, δηλαδή. Μετρημένοι είναι, ένα δυο. Και δεν του θέλει του θαυμαστέ, δεν έχει βέβαια του θαυμαστέ. Κάτσε γυναίκα είμαι, Θοδωρή μου. Θοδωρή μου είναι γυναίκα. Δεν θα ενδώσει. Όχι, δεν θα ενδώσω, αλλά είναι ωραίο να σου λένε τι κούκλα που είσαι, α πούμε. Άμα λέει την κούκλα, δεν το συζητούσα, δεν το είχα βάλει. Κάτι κακό γράφει. Ναι. Γιατί ρε Άλεξ, δεν με λυπάσαι. Ναι, ντροπικέ σου. Στεναχωριέται. Λοιπόν, επίσης να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη φίλη μου από την Ελβετία, η οποία έχει έρθει για λίγο εδώ στην Αθήνα και δεν ξέρω είναι ακόμα εδώ. Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Για το ρεπορτάζ. Όχι, δεν είναι το θέμα το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι μένει στην Ελβετία και είμαστε η παρέα τη εμεί. Το παράθυρο με την Ελλάδα είναι. Και ξέρετε, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να το ακούσω αυτό. Και πόσο δε ότι με το που ήρθε και στην Ελλάδα έτυχε να τη βγήκε ρεπορτάζ μπροστά και αμέσως μας θυμήθηκε και μας έστειλε ναι, το ρεπορτάζ. Και μάλιστα μας παρακολουθεί, είπα από εποχές Power of Love. Φαντάσου. Που γινόταν χαμός τότε, έμπαινε ψυχάκια, έβγαινε ψυχάκια. Στα παιδιά όλα από το εξωτερικό, είναι πάρα πολλά παιδιά από την Αμερική τα οποία μας γράφουν και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση να μιλάς από τον Πειραιά, και ξαφνικά. Mm-hmm. Να σε βλέπει ο άλλος στη Νέα Υόρκη, να σε βλέπει στο Λος Άντζελες, ναι. Να σε βλέπει δεν στην Αυστραλία. Δεν ζήτησες που πήγε η Βανδύ η αστραπή ταξίδι Αμερική και ήρθε. Δεν ζήτησες καθόλου. Γιατί αφού θες να πας. Άλλο θέλω να πάω, δεν πάω αστραπή και να γυρίσω. Να πάω, θέλω να κάτσω. Α, πέρα, να κάτσω, κάτσω. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο. Είστε έτοιμοι να φύγουμε. Πανέτοιμοι. Okay. Bye bye.